είναι μια από τις μεγαλύτερες απάτες των ημερών και μέσα σε δευτερόλεπτα, εφόσον τους δοθεί πρόσβαση στους υπολογιστές, κρυπτογραφούν τα πάντα και εκβιάζουν με χρήματα τα θύματα. Οι απάτες πάντα υπήρχαν. Όπως γνωρίζουμε αντίστοιχες απάτες στον χώρο της τηλεφωνίας, όπου καλούσε κόσμος να πει ότι το παιδί σου χτύπησε, δώσε μας λεφτά για να μην μπλέξεις. Αντίστοιχα, υπάρχουν και απάντες στον ηλεκτρονικό χώρο, οι οποίες προσαρμόζονται στις αντίστοιχες συνθήκες. Εκεί, ας πούμε, χτυπούσε με το αυτοκίνητο, εδώ κάτι έγινε με τον υπολογιστή σου. Είτε μετέφερε μας χρήματα, είτε έγινε μια συναλλαγή και σου βάλαμε κατά λάθος παραπάνω, σου πιστώσαμε παραπάνω χρήματα, πρέπει να μας επιστρέψει τη διαφορά. Τέτοιου είδους απάντες. Ο λόγος για την τελευταία απάτη με φόντο τους υπολογιστές, που όμως εκδηλώνεται μέσω τηλεφωνικών κλήσεων από χώρες όπως η Αμερική και όχι μόνο, με τους επιτίδιους από την άλλη άκρη του τηλεφώνου να δηλώνουν στελέχη του τεχνικού τμήματος της Microsoft, που έχουν εντοπίσει ιό, υποτίθεται, στον υπολογιστή μας και ζητούν πρόσβαση για να το αποκαταστήσουν. Όταν λοιπόν συνδεθούν στον υπολογιστή σας, μπορεί να περάσουν κάποιο λογισμικό το οποίο να σας κλειδώσει τον υπολογιστή και μετά να πετύσουν λύτρα. Ή μπορεί να προσποιηθούν μια συναλλαγή για την οποία έγινε, για παράδειγμα, ένα λάθος. Σας μετέφεραν εκείνοι χρήματα, αλλά σας μετέφεραν κατά λάθος παραπάνω από όσο έπρεπε, οπότε πρέπει να επιστρέψετε τη διαφορά. Η λήψη πληροφοριών πρόσβασης θα μπορούσε να αποδειχθεί καταστροφική για όσους το πράξουν, λένε οι γνώστες του χώρου και προγραμματιστές, που μέχρι σήμερα έχουν καταγράψει, αν όχι εκατοντάδες, δεκάδες απάτες που απειλούν ανυποψίαστους χρήστες ηλεκτρονικών υπολογιστών. Σε τέτοιες περιπτώσεις θα πρέπει να αντιληφθείτε ότι όχι ότι κάτι δεν πάει καλά, αλλά ότι σας εξαπατούν. Και συνήθως σε αυτές τις απάτες τα αγγλικά είναι πολύ σπαστά και δεν είναι αμερικάνικα αγγλικά. Θα το καταλάβετε ότι συνήθως γίνεται από την Ινδία αυτό. Θα καταλάβετε πάρα πολύ έντονα την ινδική προφορά. Όσο λιγότερο υποψιασμένος είναι κάποιος, τόσο μεγαλύτερος είναι ο κίνδυνος να πέσει θύμα της απάτης, εξήγησαν οι γνωρίζοντες, οι οποίοι συνέστησαν σε όσους δεχθούν τέτοιες κλήσεις να ενημερώσουν τη δίωξη ή ηλεκτρονικού εγκλήματος και προφανώς να μην απαντήσουν σε καμία από τις ερωτήσεις. Ο απατεώνας θέλει να σας πείσει ότι είναι σωστός και καλός και ότι εσείς πρέπει να προβείτε σε μια τραπεζική συναλλαγή. Αν δεν σας πείσει, δεν μπορεί να κάνει κάτι, εφόσον καταλάβετε τον αντιληφθήκατε, ούτως ή άλλως έχει τελειώσει το παιχνίδι.